Ο Κοραής, ένας Έλληνας φιλόσοφος, κάποτε είπε «Πολιτεία που δεν έχει σαβάστη στην παιδεία είναι οικοδομή πάνω στην άμμο». Θα συμφωνήσω με αυτό. Και επίση θα συμπληρώσω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρα αντικατροπτίζει τις ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της στο πέρασμα του χρόνου. Γεια, yeah, I mean φοιτήτρια παιδαγωγικών επιστημών από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία από τι λίγε χώρε στον κόσμο που παρέχει στου πολίτε τη δωρεάν δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατέχει επίση μία από τι υψηλότερε θέσει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με απόφυτο προπτυχιακών σπουδών. Ωστόσο, οι πρόσφατε πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει υποδεικνύουν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Από το 2013 έως το 2020, μια σειρά κυβερνητικών μέτρων, οδήγησε στο σταδιακό κλείσιμο όλων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τη χώρα. Το 2021 ψηφίστηκε νέο νόμο που φαίνεται να έχει ω απότερο σκοπό τη μείωση του ρυθμού εκταίων στα δημόσια πανεπιστήμια και την περαιτέρω χρωματοδότησή του, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα ιδιωτικά ιδρύματα και συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι πρόσφατα, η εισαγωγή φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια εξαρτιόταν από τη βαθμολογία του πανελλαδικέ εξετάσει, καθώ και από τι διαθέσιμε θέσει κάθε ανώτερου ιδρύματο. Το νέο νομοσχέδιο προσθέτει επιπλέον απαιτήσει στου εξεταζόμενου, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στα δημόσια πανεπιστήμια. Στα τρία χρόνια εφαρμογή του, το νομοσχέδιο αυτό είχε ω αποτέλεσμα περίπου 40.000 φοιτητέ να μείνουν εκτό δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οφώντα πολλούς από αυτούς να εγγραφούν σε ιδιωτικά κολέγια. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο αυτό πρόκειται να οδηγήσει στη μείωση των πανεπιστημιακών τμήματων της χώρας, καθώς κάθε τμήμα που δεν προσελκύει αρκετούς φοιτητέ πρέπει να κλείσει ή να αναμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 50 πανεπιστημιακά τμήματα, από τα 430 συνολικά, βρίσκονται επί διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας και πιθανώς θα κλείσουν. Εκτός αυτού, με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα δημόσια θα αφηθούν να υιοθετήσουν πρακτικέ του ιδιωτικού τομέα, όπω μικρότερη διάρκεια σπουδών, αυξημένα δίδεκτρα και μειωμένε δωρεάν φοιτητικέ υπηρεσίε. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τα δημόσια πανεπιστήμια πάντοτε στήριζαν του φοιτητέ με την παροχή γευμάτων, διαμονή και χρόνων διαβάσματο. Ωστόσο, το 2022, Νέο νόμο μεταβιβάζει αρκετέ δημόσιε περιουσίε δύο ανώτερων ιδρυμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα, θέτοντα έτσι τι υπηρεσίε αυτέ σε κίνδυνο να κλείσουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρόσφατα βγήκε από μια οικονομική κρίση που κράτησε σχεδόν 10 χρόνια, από το 2009 έω το 2018. Πριν από την οικονομική τη ανάκαμψη, οι πολίτε τη βιώνουν ήδη τι αρνητικέ επιπτώσει τη Παγκόσμια Οικονομική Ήφεση του 2020. Οι περισσότεροι από αυτού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν ιδιωτικά δίδακτρα για τα παιδιά του. Όμω η Ελλάδα δεν είναι μια μοναδική περίπτωση. Η ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση έχει υιοθετηθεί ευρέω από πολλέ κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο. Καθώ μπορεί να κάνει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα πιο ανταγωνιστικά, Μετατρέπει την εκπαίδευση από κοινωνικό αγαθό σε εμπορικό προϊόν. Οι εκπαιδευτικέ δραστηριότητε επικεντρώνονται κυρίω στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, συχνά παραβλέποντα τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Τα εξαιρετικά υψηλά δίδακτρα καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των φτωχότερων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διευρύνοντα έτσι τι κοινωνικέ ανισότητε. Παρά τι πρόσφατε προκλήσει, Κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίηση συναντά πολλέ αντιδράσει από την πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών, εκπαιδευτικών και πολιτών. Αγωνιζόμενοι για την υπεράσπιση τη προσβάσιμη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, προσφέρουν ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.